ξεκίνησε η εποχή της παραλίας. Βγάλαμε τα κορμιά μας όλοι. Εμείς όχι ακόμα. Σιγά-σιγά. Ναι, εντάξει, σιγά-σιγά. Τέλος πάντων, κάποιοι από εμάς. Και εκεί έχουμε δύο θέματα. Το πρώτο είναι πώς βλέπουμε τον εαυτό μας και πώς νιώθουμε ότι όλοι μας σχολιάζουν και ασχολούνται μαζί μας. Mm. Το νιώθει νομίζω οποιοσδήποτε άνθρωπος αυτό. Mm. Και το δεύτερο είναι πώς θα σταματήσουμε εμείς να σχολιάζουμε. Γιατί μπαίνουμε και εμείς σε ένα τρυπάκι και κοιτάμε τους άλλους. Αν είναι καλύτεροι από εμάς, αν είναι χειρότεροι από εμάς. Τους ζυγίζουμε, τους μετράμε, τους αυτόνουμε με τις μεζούρες. Τι είναι όλο αυτό? Το ένα είναι να το σχολιάζεις με την παρέα σου. Mm. Το να σχολιάζεις με την παρέα σου δεν κάνεις πολύ μεγάλο κακό. Κάνεις κακό μόνο σε εσένα και θα εξηγήσω στη συνέχεια τι εννοώ. Το να το σχολιάζεις όμως στα social media, για παράδειγμα, γιατί βλέπουμε εκεί το μεγάλο πόλεμο να γίνεται. Βλέπεις μια φωτογραφία και ειδικά αν είναι κάποιου διάσημου που νιώθεις την ανάγκη με κάποιο τρόπο να εκφράσεις την άποψή σου, μπορεί να προξενήσεις μεγάλο κακό. Και όταν λέω κακό, εννοώ ότι καταρχήν θεωρώ την αγένεια. Πολλοί άνθρωποι λένε ότι εγώ είμαι ειλικρινής και θέλω να λέω την αλήθεια μου, έτσι όπως τη βλέπω. Η ειλικρίνεια έχει νόημα από τη στιγμή που σου ζητείται η άποψή σου. Mm-hmm. Δεν θεωρώ ότι είναι ειλικρίνεια ή αγένεια να εκφράζεσαι με τον τρόπο που εσύ βλέπεις τα πράγματα, χωρίς κανείς να σου έχει ζητήσει να εκφραστείς. Τα social media λοιπόν θεωρώ ότι έχουν παίξει ένα πολύ μεγάλο ρόλο σε όλο αυτό, γιατί μοιάζει σαν να έχει γίνει τάση. Δηλαδή, βλέπεις κάποιον να σχολιάζει άσχημα και επειδή έχεις την κακεντρέχεια μέσα σου ή τέλος πάντων την ανασφάλεια ναι, μέσα σου. Τον άλλον. Λες ότι και εγώ θα μπορούσα να εκφράζω τη δική μου άποψη και ο ένας παρασύρει τον άλλον. Και γίνεται και ένας άτυπος διαγωνισμός. Ποιος θα πει τη χειρότερη κακία για το σώμα του άλλου. Και γι' αυτό βλέπουμε πολλές φορές τους ανθρώπους που είναι αρκετά χρόνια στα social media να έχουν αποφασίσει τελικά να μην διαβάζουν καθόλου τα σχόλια. Mm. Γιατί καλός ή κακός, όσο δυνατός και σαν άνθρωπος να είσαι, σε επηρεάζει αρνητικά. Έχει αποδειχθεί και επιστημονικά ότι όταν λες άσχημα πράγματα, παράγει ο εγκέφαλός σου μία σειρά από ορμόνες που πρώτα τις απορροφά το δικό σου σώμα. Σωστά. Οπότε ας είμαστε λίγο προσεκτικοί, γιατί πρώτα εμείς δοκιμάζουμε το κακό το οποίο προκαλούμε και στους άλλους. Το άλλο που ήθελα να πω είναι ότι οι ωραίες φωτογραφίες και τα ωραία σώματα είναι πολύ ωραίο αισθητικά να υπάρχουν, αλλά γενικά όταν πας να επιλέξεις έναν άνθρωπο και επιλέγεις έναν σύντροφο ή έναν φίλο, αυτό που σε ενδιαφέρει είναι να είναι ωραίος άνθρωπος. Mm. Τα ωραία σώματα είναι ωραία για τις φωτογραφίες. Η προσωπικότητα είναι που κάνει όμορφο έναν άνθρωπο. Πώς θα βγούμε στην παραλία και θα βγάλουμε το μαγιό μας, θα είμαστε με το μαγιό μας και θα νιώθουμε αυτοπεποίθηση, όπως και είναι το σώμα μας? Κοίτα, ο κάθε άνθρωπος έρχεται με το σώμα που ταιριάζει στην αποστολή της ζωής του. Δηλαδή, το σώμα που έχεις με κάποιο τρόπο σε εξυπηρετεί σαν άνθρωπο. Όχι στη δουλειά σου, δεν εννοώ γι' αυτό. Το σώμα μας είναι ένας τέλειος οργανισμός. Αν είναι υγιές σώμα, πρέπει να είμαστε πολύ ευχαριστημένοι και ευγνώμονες που το έχουμε. Έχει πάρα πολύ νόημα, αν κάτι δεν σ' αρέσει σε εσένα, να πας να το διορθώσεις γιατί σε εσένα δεν αρέσει. Όχι βάσει των σχολείων που ακούς. Η αυτοαποδοχή λοιπόν παίζει πάρα πολύ μεγάλο ρόλο. Και νομίζω ότι όπου κοιτάς εκεί θα πας. Τι εννοώ με αυτό το μότο? Αν κοιτάς τα καλά σου σημεία, θα νιώσεις καλά με το σώμα σου. Αν ψάχνεις διαρκώς την ατέλεια, θα νιώσεις άσχημα με το σώμα σου. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Εγώ ευχαριστώ πολύ. Καλές διακοπές. Επίσης, καλές διακοπές.